Καταλαβαίνετε, αυτός εδώ είναι ένας χιονάνθρωπος. Μην μιλήσεις, μην κουνηθείς και μην μιλήσεις. Είσαι χιονάνθρωπος αυτή τη στιγμή. Καλά, παιδιά, έχουμε βγει έξω από το στούντιο, έτσι. Πάμε καλά! Μισό, για κάτω εδώ, κάνε μια. Έλα εδώ. Μίλα, μίλα. Έλα εδώ. Μη μου πετάξεις, μη μου ρίξεις, ρε. Μη ρίξεις, ρε. Με το κουστούμι, ρε. Μη ρίξεις, ρε. Τι κάνεις! Περίμενε, παιδιά. Πα. Γιατί ο Καμπουράκης νομίζω δεν θα του ρίξω. Ότι θα σεβαστώ την ηλικία σου, πιστεύεις. Αλήθεια πες τώρα. Πιστεύεις θα σεβαστώ την ηλικία σου. Για την ηλικία σου, καλή και η μ***ια σου. Λοιπόν, αυτή είναι η καλή εικόνα του χιονιού. Με την έννοια ότι δεν υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Έτσι, είμαστε ένα χώρο εμείς εδώ που δουλεύουμε. Μα είναι φανερό. Δουλεύουν όλα στην εντέλεια. Πήγαινε μέσα, ρε, με το κουστούμι, ρε, ξεφτύλα, πώς είσαι έτσι. Πώς είναι έτσι. A few moments later. Δημήτρη, τι κάνεις εκεί? Εδώ είναι μια στιγμή παραφροσύνης. Είναι ρε παιδιά, έβαλα λίγο τη σόμπα, βγήκαμε στο χιόνι. Να το ρεπορτάζ, παγώνει τον άνθρωπο. Τι είπε ο άνθρωπος, μπράβο του. Είναι αυτή τα λεπόρια αυτή τη δουλειά, να κάτσει με τρία λεπτά στο χιόνι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν έχουμε 36-37 χρόνια στη δουλειά για να βγαίνουμε στα χιόνια. Πού βρισκόμαστε, στο μεσαίωνα?